Η θεωρία του κύκλου των εποχών ή αλλιώς του κύκλου Γιούγκα μας λέει ότι ζούμε τώρα στην Γκάλη Γιούγκα, η εποχή του σιδήρου, μια εποχή σκότους όπου η ηθική αρετή και οι πνευματικές ικανότητες φτάνουν στο χαμηλότερο σημείο του κύκλου. Το ινδικό έπος Μαχαμπαράτα περιγράφει την Γκάλη Γιούγκα ως την περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια ψυχή είναι μαύρη σε απόχρωση, ενωμένη μόνο το 1/4 της αρετής, το οποίο σιγά σιγά μειώνεται στο μηδέν, στο τέλος της Γκάλη Γιούγκα. Οι άνθρωποι στρέφονται προς την κακία, κυριαρχούν οι ασθένειες, ο λίθαργος, ο θυμός, οι φυσικές καταστροφές, η αγωνία και ο φόβος της ανεπάρκειας. Η μετάνοια, οι θυσίες και οι θρησκευτικές ιεροτελεστίες πέφτουν σε αχριστία. Όλα τα πλάσματα εκφυλίζονται. Η αλλαγή σαρώνει τα πάντα χωρίς εξαίρεση. Σύμφωνα με τα σανσκριτικά κείμενα, πριν από την Γκάλη Γιούγκα ή αλλιώς εποχή του σιδήρου, υπήρξαν άλλες τρεις Γιούγκα. Η Σάτια, η Κρήτα Γιούγκα, χρυσή εποχή, η Τρέτα Γιούγκα, ασημένια εποχή, και η Τβαπάρα Γιούγκα, εποχή του χαλκού. Στη Μαχαμπαράτα, ο Χανουμάν δίνει την ακόλουθη περιγραφή του κύκλου Γιούγκα στον πρίγκιπα Παντάβα Μπίμα. Η Κρήτα Γιούγκα ονομάστηκε έτσι επειδή τότε υπήρχε μόνο μία θρησκεία και όλοι οι άνθρωποι ήταν άγιοι. Επομένως δεν ήταν υποχρεωμένοι να εκτελούν θρησκευτικές τελετές. Δεν αγόραζαν ούτε πουλούσαν τίποτα διότι όλα όσα είχαν ανάγκη τα αποκτούσαν με τη δύναμη της βούλησης. Κατά την Κρήτα Γιούγκα δεν υπήρχαν ασθένειες, δεν υφίστατο ελάττωση με τα χρόνια, δεν υπήρχε μίσος, ματαιοδοξία ή κακιά σκέψη, καμία θλίψη, κανένας φόβος. Όλη η ανθρωπότητα μπορούσε να φτάσει στην υπέρτατη ευλογία. Η καθολική ψυχή ήταν λευκή. Η ταυτοποίηση του εαυτού με την καθολική ψυχή ήταν ολόκληρη θρησκεία της τέλειας εποχής. Κατά την Τρέτα Γιούγκα, την ασημένια δηλαδή εποχή, ξεκίνησαν οι θυσίες και η παγκόσμια ψυχή έγινε κόκκινη, ενώ η αρετή μειώθηκε στο 1/4. Η ανθρωπότητα αναζητούσε την αλήθεια και πραγματοποιούσε θρησκευτικές τελετές. Οι άνθρωποι λάμβαναν αυτό που ήθελαν δίνοντας και πράττοντας. Στην Τβαπάρα Γιούγκα, δηλαδή στην εποχή του χαλκού, η όψη της παγκόσμιας ψυχής ήταν κίτρινη. Η θρησκεία μειώθηκε στο μισό. Η Βέδα χωρίστηκε σε 4 μέρη και παρόλο που ορισμένοι γνώριζαν και τις 4 Βέδες, άλλοι γνώριζαν μόνο 3 ή 1. Ο νους ελαττώθηκε, η αλήθεια μειώθηκε και κυριάρχησαν οι επιθυμίες, οι ασθένειες και οι καταστροφές. Ήταν μια παρακμάζουσα εποχή λόγω της επικράτησης της αμαρτίας. Και τώρα ζούμε στη σκοτεινή εποχή της Γκάλη Γιούγκα, της εποχής δηλαδή του σιδήρου, όπου η καλοσύνη και η αρετή έχουν εξαφανιστεί από τον κόσμο. Αλλά πότε ξεκίνησε η Γκάλη Γιούγκα και πότε τελειώνει? Παρά το περίπλοκο θεολογικό πλαίσιο που περιγράφει τα χαρακτηριστικά αυτής της εποχής, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Γκάλη Γιούγκα παραμένουν τυλιγμένες στο μυστήριο. Η ευρέως αποδεκτή ημερομηνία για την έναρξη της Γκάλη Γιούγκα είναι το 3102 π.Χ., 35 χρόνια μετά το τέλος της μεγάλης μάχης της Μαχαμπαράτα. Αυτό είναι αξιοσημείωτα κοντά στην προτινόμενη αρχή του τρέχοντος μεγάλου κύκλου του ημερολογίου των μεγάλων μετρήσεων των Μάγια, που τοποθετείται στο 3114 π.Χ. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις οι ημερομηνίες έναρξης των αντίστοιχων κύκλων υπολογίστηκαν αναδρομικά. Οι Μάγιας είχαν υπολογίσει εκ νέου τα αρχαία ημερολογιά τους κάπου μεταξύ του 400 π.Χ. και του 50 μετά Χριστόν, στο τελετουργικό κέντρο της Ιζάπα στο Μεξικό, και καθόρισαν την ημερομηνία έναρξης του τρέχοντος μεγάλου κύκλου του ημερολογίου τους. Και στην Ινδία επίσης περίπου το 500 μετά Χριστόν πραγματοποιήθηκε μια σημαντική αναθεώρηση των ινδικών ημερολογιακών συστημάτων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, ο διάσημος αστρονόμος Αριαμπάτα αναγνώρισε την ημερομηνία έναρξης της Γκάλη Γιούγκα ως το 3102 π.Χ.
γιατί ξαφνικά κατέστη απαραίτητο για δύο αρχαίους πολιτισμούς να υπολογίσουν εκ νέου ημερομηνίες που θα έπρεπε να αποτελούσαν αναπόσπαστο μέρος των ημερολογιακών του συστημάτων. Πώς εξέρχονται τόσο σημαντικοί δείκτες χρόνου από τη συλλογική τους μνήμη. Γενικά πιστεύετε ότι ο Αριαμπάτα είχε υπολογίσει την ημερομηνία έναρξης της Κάλι Γιούγκα με βάση τις πληροφορίες που βρίσκονται στην αστρονομική πραγματεία της ασκητικής, τη Σουρία Σιντάντα, σύμφωνα με την οποία οι 5 γεωκεντρικοί πλανήτες, δηλαδή πλανήτες οι ορατοί με γυμνό μάτι, ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Άρης, ο Δίας και ο Κρόνος, ευθυγραμμίστηκαν στις 0 μοίρες του κρυού, κοντά στο αστέρι Ζέτα Πίσιουμ, στην αρχή της Κάλι Γιούγκα. Έτσι, έφτασε στην ημερομηνία 17 με 18 Φεβρουαρίου του 3102 π.Χ. ως αφετηρία της. Ωστόσο, οι σύγχρονες προσομοιώσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Ρίτσαρντ Τόμσον δείχνουν ότι στις 17 και 18 Φεβρουαρίου του 3102 π.Χ. οι 5 γεωκεντρικοί πλανήτες είχαν καταλάβει ένα τόξο περίπου 42 μοιρών στον ουρανό και ήταν διασκορπισμένοι σε 3 ζώδια, στον κρυό, στους ιχθύς και στον υδροχώ. Αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σύζευξη με κανέναν τρόπο. Πολύ πιο θεαματική ευθυγράμμιση πλανητών έχει συμβεί τους προηγούμενους και τους επόμενους αιώνες. Με άλλα λόγια, η σύζευξη των γεωκεντρικών πλανητών στις 0 μοίρες του κρυού που υποτίθεται ότι στόχευε ο Αριαμπάτα δεν έγινε το 3102 π.Χ. Αυτό σημαίνει ότι ο Αριαμπάτα έκανε λάθος στους υπολογισμούς του? Όχι πραγματικά, διότι η Σουρία Σιντάντα δεν διευκρινίζει ποτέ ότι μία τέτοια ευθυγράμμιση των πλανητών πραγματοποιήθηκε στην αρχή της εποχής του Σιδήρου. Αντιθέτως, δηλώνει ρητά ότι αυτή η σύζευξη πλανητών στις 0 μοίρες του κρυού πραγματοποιήθηκε στο τέλος της Χρυσής Εποχής. Δυστυχώς, αυτή η απλή δήλωση παρουσιάστηκε σφαλμένα από μερικούς από τους πρώτους σχολιαστές στην επιθυμία τους να βρουν ένα αστρονομικό σκεπτικό για την ημερομηνία του 3102 π.Χ. και στη συνέχεια δημοσιεύθηκε ως γεγονός. Η γενική κατανόηση στην αρχαία Ινδουιστική αστρονομία ήταν ότι στην αρχή της παρούσας τάξης των πραγμάτων όλοι οι πλανήτες άρχισαν να κινούνται μαζί στις 0 μοίρες του κρυού και όλοι οι πλανήτες επιστρέφουν στην ίδια θέση στους ουρανούς σε συγκεκριμένα σταθερά διαστήματα με αποτέλεσμα μια παγκόσμια σύζευξη. Η Σουρία Σιντάντα δηλώνει ότι αυτή η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο τέλος της Χρυσής Εποχής. Παρόμοιες πληροφορίες σχετικά με τη σύζευξη των πλανητών υπάρχουν και στα αρχαία ελληνικά κείμενα. Στον Τίμεο ο Πλάτων αναφέρεται σε ένα τέλειο έτος που περνά εκείνη τη στιγμή όταν ο ήλιος, η σελήνη και οι πλανήτες επιστρέφουν στην ίδια σχετική θέση παρόλες τις παρεμβαλλόμενες αντιστροφές τους. Αυτή η ιδέα επαναλήφθηκε από τον Ρωμαίο συγγραφέα του 3ου αιώνα, Σενσόρινους, ο οποίος είπε ότι οι τροχές του ήλιου, του φεγγαριού και των 5 περιπλανόμενων πλανητών ολοκληρώνουν ένα μεγάλο έτος του Ηρακλήτου, όταν επανέρχονται ταυτόχρονα στο ίδιο σημείο που βρίσκονταν κάποτε. Αυτό το μέγα έτος, που είναι γνωστό με διάφορα άλλα ονόματα όπως τέλειο έτος, πλατωνικό έτος, ανώτατο έτος του Αριστοτέλη κλπ, παρουσιάστηκε με διαφορετική διάρκεια. Από τον Κικέρονα με διάρκεια 12.954 ετών ή από τον Ηράκλητο με διάρκεια 10.800 ετών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ημερομηνία του 3102 π.Χ. για την Κάλι Γιούγκα ή αλλιώς εποχή του Σιδήρου δεν βασίστηκε σε καμία πληροφορία μέσα στη Σουρία Σιντάντα ή σε οποιοδήποτε άλλο σανσκριτικό κείμενο. Η ημερομηνία ουσιαστικά προέκυψε από το πουθενά. Πριν από το 500 μετά Χριστόν, αυτή η ημερομηνία δεν αναφερόταν σε κανένα σανσκριτικό κείμενο. Από πού λοιπόν έλαβε αυτή την ημερομηνία ο Αριαμπάτα?
δεν φαίνεται να υπάρχει ένδειξη ότι ο Αριαμπάτα είχε υπολογίσει αυτή την ημερομηνία ο ίδιος. Δεδομένου ότι το έπος Αριαμπατία δημιουργήθηκε το 499 μετά Χριστόν, η αρχή της Κάλι Γιούγκα μπορεί να τοποθετηθεί στο 3102 π.Χ. Η δήλωση από μόνη της δεν αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με την αστρονομική βάση, βάση της οποίας υπολογίστηκε η ημερομηνία, ή αν ο υπολογισμός πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο τον Αριαμπάτα. Είναι πιθανόν αυτή η ημερομηνία να υιοθετήθηκε από τον Αριαμπάτα από κάποια άλλη πηγή. Η ασάφεια γύρω από την προέλευση αυτής της ημερομηνίας καθιστά την εγκυρότητά της πολύ αμφίβολη. Σε πολλά σας κριτικά κείμενα, η διάρκεια των 12.000 ετών του κύκλου Γιούγκα τεχνητά διονγκώθηκε σε μια ασυνήθιστα υψηλή τιμή 4.320.000 ετών, εισάγοντας έναν παράγοντα πολλαπλασιασμού του 360, ο οποίος εκπροσωπήθηκε ως ο αριθμός των ανθρωπίνων ετών που αποτελεί ένα θεϊκό έτος. Ωστόσο, ορισμένα κείμενα όπως η Μαχαμπαράτα και οι νόμοι του Μανού διατηρούν την αρχική αξία του κύκλου Γιούγκα στα 12.000 χρόνια. Πολλοί άλλοι αρχαίοι πολιτισμοί, οι Χαλδαίοι, οι Ζωροάστροι και φυσικά οι προγονείς μας, πίστευαν επίσης σε έναν κύκλο των εποχών διάρκειας 12.000 χρόνων. Ο συγγραφέας και δάσκαλος Γιουκτεσβάρ διευκρίνησε επίσης στο βιβλίο του The Holy Science το 1894 ότι ένας πλήρης κύκλος Γιούγκα διαρκεί 24.000 χρόνια και αποτελείται από ένα ανωδικό κύκλο 12.000 ετών, όπου η αρετή αυξάνεται σταδιακά, και ένα φθήνοντα κύκλο 12.000 ετών επίσης, όπου η αρετή μειώνεται σταδιακά. Ως εκ τούτου, αφού ολοκληρώσουμε έναν κύκλο 12.000 ετών από τη Χρυσή Εποχή προς την Εποχή του Σιδήρου, η ακολουθία αντιστρέφεται και ξεκινά ένας ανωδικός κύκλος 12.000 ετών που πηγαίνει από την Εποχή του Σιδήρου προς τη Χρυσή Εποχή. Ο Γιουκτεσβάρ δηλώνει ότι «κάθε μία από αυτές τις περιόδους των 12.000 ετών φέρνει μία πλήρη αλλαγή τόσο εξωτερικά στον υλικό κόσμο όσο και εσωτερικά στο διανοητικό ή και ηλεκτρικό κόσμο». Η διάρκεια των 24.000 ετών του πλήρους κύκλου Γιούγκα προσεγγίζει προσεκτικά το μεγαέτος των 25.765 ετών, που είναι ο χρόνος που χρειάζεται ο ήλιος να κινηθεί προς τα πίσω μέσω των 12 αστερισμών του ζωδιακού κύκλου. Ο Jean-Pierre Vernant, ο οποίος είναι ένας πολύ αναγνωρισμένος ειδικός στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, πιστεύει ξεκάθαρα ότι ο κύκλος των εποχών αντιστρέφεται σύμφωνα με την περιγραφή του Ησίωδου και ότι αυτό υποδηλώνει ότι η εποχή του Σιδήρου έχει δύο μέρη, κάτι που αντιστοιχεί ακριβώς στην ερμηνεία του Γιουκτεσβάρ, στην οποία η φθήνουσα Κάλι Γιούγκα, η αλλιώς εποχή του Σιδήρου, ακολουθείται από την ανωδική Κάλι Γιούγκα. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να υποτεθεί ότι η εποχή των ηρώων, η οποία ακολούθησε αμέσως την εποχή του Χαλκού στην περιγραφή του Ησίωδου, πρέπει να είναι το όνομα που αποδίδεται από τον Ησίωδο στη φθήνουσα Κάλι Γιούγκα. Δύο από τους πιο σεβαστούς αστρονόμους της αρχαίας Ινδίας, ο Αριαμπάτα και ο Πολύσα, πίστευαν σε ένα κύκλο Γιούγκα που περιελάμβανε 4 Γιούγκας ίσης διάρκειας 3.000 θεϊκών ετών η καθεμιά. Ακολούθησαν διάφορες τροποποιήσεις και μετρήσεις που δεν θεωρούμε φρόνιμο να αναφέρουμε στο βίντεο αυτό, διότι μόνο να σας μπερδέψουν θα καταφέρουν. Ας προσπεράσουμε λοιπόν το σημείο των διάφορων υπολογισμών και ας καταλήξουμε στο εξής. Το αρχικό δόγμα του κύκλου των εποχών, η Γιούγκας, φαίνεται να ήταν πολύ απλό. Διάρκεια κύκλου Γιούγκα 12.000 ετών, με κάθε Γιούγκα να διαρκεί 3.000 χρόνια. Αυτός ο κύκλος κωδικοποιείται στο ημερολόγιο Σαπτάρση, που χρησιμοποιείται στην Ινδία για χιλιάδες χρόνια. Χρησιμοποιήθηκε εκτενώς κατά την περίοδο της δυναστείας Μαουρία, τον 4ο αιώνα π.Χ., και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε ορισμένα μέρη της Ινδίας. Σύμφωνα λοιπόν με το ημερολόγιο αυτό,
εάν ο κύκλος των 2.700 ετών που αναφέρεται σε αυτό αντιπροσωπεύει την πραγματική διάρκεια μιας γιούγκα, τότε τα υπόλοιπα 300 χρόνια από τη συνολική διάρκεια της γιούγκα, η εποχή των 3.000 ετών, αντιπροσωπεύει αυτόματα τη μεταβατική περίοδο πριν να εκδηλωθούν πλήρως οι ιδιότητες της επόμενης γιούγκα. Σύμφωνα με την τρέχουσα σύμβαση, αυτή η μεσολαβητική περίοδος μπορεί να χωριστεί σε δύο ξεχωριστές περίοδους των 150 ετών η καθεμιά, μία που συμβαίνει στην αρχή της γιούγκα, γνωστή ως σάντια, δηλαδή αυγή, και η άλλη κατά τη λήξη της, γνωστή ως σαντιάνσα, δηλαδή λυκόφως. Η συνολική διάρκεια του κύκλου γιούγκα εξαιρουμένων των μεταβατικών περιόδων ισούται με 2.700 επί 4, δηλαδή 10.800 χρόνια, που είναι ακριβώς ίδια με τη διάρκεια του μεγάλου έτους του Ηράκλητου. Γνωρίζουμε επίσης ότι το ημερολόγιο Σαπτάρση που χρησιμοποιήθηκε κατά την περίοδο της δυναστείας Μαουρία χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση των γενεαλογικών αρχείων των βασιλιάδων της Μαχαμπαράτα. Δεδομένου ότι το έπος Μαχαμπαράτα περιγράφει γεγονότα που συνέβησαν στην εποχή του Χαλκού ή Τβαράπα Γιούγκα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κύκλος Σαπτάρση που ξεκίνησε το 6676 π.Χ. σηματοδοτεί την αρχή της φθήνουσας εποχής του Χαλκού. Εάν χρησιμοποιήσουμε αυτή την ημερομηνία ως σημείο αναφοράς και το ημερολόγιο Σαπτάρση ως βάση για τους διαρκείς κύκλους Γιούγκα, τότε ολόκληρο το χρονοδιάγραμμα του κύκλου Γιούγκα παίρνει ως αρχή της χρυσής εποχής το 12.676 π.Χ., περισσότερο από 14.500 χρόνια πριν από την παρούσα εποχή που διανύουμε, και δείχνει επίσης ότι η ανερχόμενη καλή Γιούγκα, η εποχή του Σιδήρου, που είναι η τρέχουσα εποχή στην οποία ζούμε, θα λήξει το 2025 μετά Χριστόν. Η πλήρης εκδήλωση της επόμενης Γιούγκα, της ανερχόμενης Βαράπα, η εποχή του Χαλκού, θα πραγματοποιηθεί το 2325 μετά Χριστόν, μετά από μία μεταβατική περίοδο 300 ετών. Στη συνέχεια, η ανερχόμενη εποχή του Χαλκού θα ακολουθηθεί από δύο ακόμα Γιούγκα, την ανερχόμενη ασημένια εποχή, η Τρέτα Γιούγκα, και την ανερχόμενη χρυσή εποχή, η Σάτια Γιούγκα, η οποία θα ολοκληρώσει τον κύκλο ανόδου των 12.000 ετών. Οι μεταβατικές περίοδοι μεταξύ των Γιούγκα σχετίζονται με σοβαρά κατακλυσμικά γεγονότα που επηρεάζουν τακτικά τον πλανήτη μας, όπως αντανακλάται στα αρχαιολογικά κείμενα. Τα τελευταία χρόνια, πολλοί ανεξάρτητοι ιστορικοί και ερευνητές έχουν συνειδητοποιήσει ότι η έννοια της κυκλικής κίνησης και διαδοχής των Γιούγκα ή αλλιώς εποχών περιγράφει καλύτερα την αρχαία ιστορία από ότι το μοντέλο της γραμμικής προόδου που προτιμάται από τους συντηρητικούς ιστορικούς. Η τρέχουσα άνοδος των τεκτονικών δραστηριοτήτων και η αυξημένη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων μπορεί να είναι ενδεικτικά του γεγονότος ότι μπαίνουμε αργά σε μία περίοδο μεταβολών της ασταθούς γης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να γνωρίσουμε αυτούς τους μεγαλύτερους κύκλους του χρόνου που διέπουν τόσο τον ανθρώπινο πολιτισμό όσο και τις αλλαγές που εμφανίζονται στον ορίζοντα.